ταινία του εθελοντισμού την εποχή του COVID-19 στο πρόσωπο της συνταξιούχου αστυνομικού Sam Wilson, η οποία ταξιδεύει κάθε 2 μήνες από τη Βρετανία στην Κρήτη για να βρεθεί κοντά στα δέσποτα που έχει αγαπήσει. Με κάθε κόστος, αν υπολογίσει κανείς τα αλλεπάλληλα τεστ τα οποία υποβλήθηκε στη διάρκεια του τελευταίου της ταξιδιού στην Κρήτη. And obviously, sometimes you see the worst of people. But I work with George and I see the best of people as well. I see a lot of people in this country doing an awful lot of really good work with very little resources and they make massive sacrifices and I really respect that. Η Sam Wilson, αφού υπηρέτησε 30 χρόνια στην αστυνομία του Νότιγχαμ, άρχισε να βοηθά από τη Βρετανία καταφύγια και εθελοντές στην Ελλάδα. Αποφάσισε να μάθει ελληνικά και γρήγορα έκανε το πρώτο της ταξίδι στην Κρήτη για να βοηθήσει εθελοντικά. Η γνωριμία της με τον εθελοντή Γιώργο Ορφανίδη και τα δεκάδες πρώινα δέσποτα που περιθάλπει άνοιξε μια νέα σελίδα στη ζωή της, η οποία είναι πλέον μοιρασμένη ανάμεσα στην οικογένειά της στο Νότιγχαμ και τα αδέσποτα της Κρήτης. I love coming here and I love working with George. I think he's an exceptional man. You know, I see what he does for the animals. I see how much he loves them, how much he puts them first. He's the kindest man I ever met and it's a pleasure to work with him and come here. Η αφοσιωμένη εθελόντρια δεν υποκύπτει σε καμιά δυσκολία. Στο τελευταίο της ταξίδι, μόνο τα αλλεπάλληλα τεστ COVID τα οποία υποβάλλεται κόστησαν 500 ευρώ. Ενώ για το διάστημα της αναγκαστικής καραντίνας στην οποία μπήκε φτάνοντας στην Κρήτη, κοιμήθηκε για 7 μέρες σε αυτοκίνητο για να βρίσκεται δίπλα στα αδέσποτα που φροντίζει. To come here, I had to take a COVID test 3 days before I travelled. That was £145. I had another COVID test that I was given in Greece for landing, a quick one. I then had to self-isolate for 7 days. And then I had to have another COVID test here, which I paid for. I then have to have another COVID test to go home. And when I get home, I have 2 more COVID tests and all of those I have to pay for. Μου έδειξε ένα κόστος αυτή τη φορά για να έρθει εδώ για 15 ημέρες. Ένα κόστος 500 ευρώ σύνολον. Το COVID, έτσι, για να κάνει τα τεστ του COVID, χώρια τα ειστήριά της, χώρια τα έξοδά της στο δωμάτιο που νοικίασε. Νοικίασε ένα αυτοκίνητο και έμεινε εδώ, στο χώρο αυτό με το κρύο. Τα ταξίδια στην Κρήτη σημαίνουν πάντα σκληρή δουλειά για τη ΣΑΜ. Κάθε της λέξη όμως για τα δέσποτα και τους εθελοντές που πασχίζουν να τα βοηθήσουν, ξεχυλίζει αγάπη. Με θαυμασμό για την αφοσίωσή της στη διάσωση αδέσποτων ζώων, μιλούν και όσοι έχουν γνωρίσει τη δυναμική πρώην αστυνομικό και ακτιβίστρια που παλεύει για τα δικαιώματα των ζώων σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεται. Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο στην πορεία αυτή τη φιλοζωική που να έχει τέτοιο πάθος και τέτοια αγάπη και να διαθέτει το χρόνο της για να κάνει τα ταξίδια της και την εποχή του COVID, όπως είπατε.